Α, εμείς εδώ πέρα λέμε τα δικά μας. Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι μαζί μας. Πέτρο μου, καλώς ήρθες κι εσύ. Καλό καλοκαίρι. Καλό, σου ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε που όποτε σε φωνάξαμε στον πρωινό καφέ πρόθυμα μας επισκέφτηκες. Εγώ ευχαριστώ που με καλείτε. Ξεχωρίζουμε κάποιους ανθρώπους και τους αγαπάμε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι από σένα, γιατί έχουμε και άλλο πολύ κόσμο και πρέπει να τον παρουσιάσω. Και βέβαια, Πολυχρονία με κοιτάζει έτσι περίεργα και ο Παπαδάκης και ο Δρακάκης. Αλλά και ο Δάκης είναι μαζί μας σήμερα. Θα τους δούμε σε λίγο, αλλά να μας αφιερώσει παρακαλούμε τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ο τίτλος του... Ο τίτλος είναι Εξουσία, είναι σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνου, σε στίχους Σύρος Τριγώνη. Ωραία, σ' ακούμε. Έτσι, μπράβο. Να υποδεχτούμε και τον κύριο Πολυχρονία. Ο Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Εκατομμύρια. Ρούλα μου, σε όχι μόνο του, έχει βγάλει μια παραλλαγή των εκατομμυρίων. Όλα λεφτά! Εκατομμύρια! Δεν έχετε κόντρα μεταξύ σας? Όχι, κόντρα. Καμία, έτσι. Είμαστε κύριοι χρόνια, όλοι. Να σκεφτείς ότι μου είπαν. Καλά, δεν μπορείτε, δεν το λέω τώρα. Πες το. Πες το, Γιώργο, καλές άλλες. Μου είπαν ότι σε μια συνέντευξη, μα ο Πονάτσος δεν συμμείται εκατομμύρια. Λέω, δεν μείται ο Πονάτσος, το ξέρω 20 χρόνια. Είναι το στυλ του αυτό. Συνεπώς, κανείς δεν μείται τον άλλο. Αμέσως απαγορεύεται. Και την αλήθεια, αλλά και επειδή σε αγαπώ. Φοβερό. Φοβερό, ο Δάκης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δάκης, ο Δάκης. Καλημέρα σας. Είσαι πειρασμένος, μωρό μου. Είστε πειρασμένος, αγοροξυπνημένος, αλλά ευτυχισμένος που σε βλέπω μετά από πολύ καιρό. Θα δώσουμε διάφορες ευχές και θα ακούσουμε τραγούδια. Δεν βλέπω πολύ κέφι, Γιώργο Παπαδάκη. Πολύ κέφι, πολύ. Εντάξει, εντάξει. Ποιον άλλο δεν έχουμε παρουσιάσει? Α, μαζί μας ο Γιώργος Γερολυμάτος. Αλήθεια, πώς μπορούν και ξυπνάνε οι καλλιτέχνες που δουλεύουν όλη τη νύχτα? Εγώ να δεις την τραβάω. Εσύ είσαι συναντής. Εγώ έτσι καλύτερος δεν κοιμάμαι πολύ, κοιμάμαι πάντα λίγο. Κοιμάται λίγο, αλλά βάζει πολλές κρέμες, γι' αυτό έχει βράπα πολύ. Γερολυμάτος, Γιώργο Παπαδάκη, θα σας καλύτερα. Φοβερό. Τρομερό. Τρομερό. Σε είχαμε θυμίσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Μου είχες λείψει πάρα πολύ. Τι να κάνω, βέβαια. Να ήρθες από σήμερα. Ήρθα γιατί για να μην κρινιάζει, όταν έρχομαι. Βέβαια και ξύπνησες ό, του θαύματος πολύ πρωί. Χειροκρότημα στον κύριο Πονάτσο, ξύπνησε πρωί. Τι πρωί, 11 η ώρα. Καλά. Τι ζηλιάρες είναι αυτός ο Καλλιόρας, σε παρακαλώ. Σε ζηλεύει. Ζηλεύει και την επιτυχία σου και την ομορφιά σου και την συνέπειά σου. Τι, είσαι προληπτικός. Δεν μου λες κάτι, θα πας στον Καλλιόρα. Θα πας διακοπές, θα πας διακοπές. Όχι. Θα μείνεις εδώ Αθήνα. Θα κάνω μία ψιλοτουρνέ. Ψηλό. 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 Κοντά. Αθήνα. Όχι πολύ κοντά. 15 πόλεις στην Ελλάδα και καμιά εικοσαριά στην Κύπρο. Στην Κύπρο, πρόσεξε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που έχουμε να το παρουσιάσουμε αμέσως, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, είναι ο Φωκάς ο Ευαγγελινός εδώ, με τον μπαλέτο του. Μήπως, Φωκά, θέλετε να έρθετε εδώ και έλα, να μας χορέψετε? Θέλετε? Έλα, Φωκά. Τώρα να έρθετε. Έλατε να τα πούμε και μέσα όλοι μας. Είσαστε όλοι έτοιμοι, δηλαδή. Έτοιμοι, ελάτε, σας περιμένουμε. Συγγνώμη, δεν ξέρω, μου λέει, βάλε ψήφι. Α, είναι αυτό, είναι το μυστικό. Ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ να φύγουμε από το στούντιο και να πάμε στο σπίτι του γνωστού συνθέτη Θανάση Πολυκανδριώτη. Ούτε Σαρδάμ, ούτε τίποτα. Και εντάξει, ρεπορτάζ τη γη σε γδίτσα. Να το δούμε. Καλλιόρα, να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, ήθελα να ρωτήσω τη Σοφία, αυτά συμβαίνουν στο πάρκι κάθε βράδυ? Ναι, κάθε βράδυ αυτά, γι' αυτό γίνεται χαμό. Έχετε πάρα πολύ κόσμο και όταν έχετε βέβαια το Φωκά τον Ευαγγελινό, το χορογράφο και το χορευτή να παρουσιάζετε ποιο θέμα. Πού είσαι με το Φωκά? Τι πλες καρές. Ακριβώς. Έτσι δεν είδατε? Να δώσουμε το μικρόφωνο στον Δάκη, παρακαλώ. Είστε έτοιμος? Ψυχολογικά πανέτοιμος. Πανέτοιμος να το χειροκροτήσουμε τον Δάκη. Τρομάξαμε τη μικρή. Τη μικρή κόρη, πολύ όμορφη του Θοδωρή Δρακάκη, η οποία κάνει το τηλεοπτικό τη ντεμπούτο, Γιώργο. Και τι μου λέγε τώρα. Η μικρή είναι μια χαρά και τι έχει αλλάξει. Ο μεγάλο δεν είναι καλά και πρέπει να αλλάξει. Πώς χαζε ο μπαμπά και έτσι. Και κάτι έχει συμβεί. Σε 18 χρόνια θα είναι παρτενέρ τη στον τροχό τη έγκυη του. Ακόμα θα έχει την εκπομπή. Θα ζούμε μέσα. Πώς θα βγαίνει πολύ. Εκατομμύρια! Καλώς!
φιλοδοξεί Παπαδάκη να είναι μετά από 18 χρόνια στην τηλεόραση. Εξήγησε αυτό. Πάντως, εγώ με την ευκαιρία θέλω να πω ότι εύχομαι σε μένα. Μα δεν τυχαίνει ότι ο Κυριακού θέλει να απογράψει το 15 ετές συμβόλαιο. Και τι το κάνει τώρα, Κυριακού, εδώ στο πρωί. Εγώ δεν ξέρω. Στην αρχή τη μέση για το συμφέρει. Εύχομαι λόγω. Κοντά και στα γεράματά μου. Σε εμά του νεότερου να φτάσουμε στην ηλικία του Γιώργου και να είμαστε έτσι όπω ο Γιώργο. Θα βάλουμε σένα, σε παρακαλώ. Τι έχει φιλοξενήσει τον κύριο Μπονάτζο? Σχεδόν όλους, από εδώ σχεδόν όλους. Τον κύριο Καλλιόρα? Βεβαίως. Α, όλους τους έχει φιλοξενήσει. Από εδώ μέχρι. Και το Δάκη έχει φιλοξενήσει. Παλαιότερα, σε άλλη τηλεοπτική. Να σου πω κάτι τώρα, έτσι, στο Δάκη, τι κρέμα θες να πει. Να σου πω, ξέρω τον γιατρό εγώ. Τον γιατρό. Είναι ο νεότερος άνθρωπος. Έχετε λυσάξει με μένα και με την Αλίκη. Λυσάξατε. Ευχές δεν άκουσα όμως. Έχουμε περίπου δύο λεπτά για να συνδεθούμε το στούντιο 1 για ένα στο δελτίο ειδήσεων και ο κύριος Μπονάτσος να δώσει ευχές και να κάνει παρατηρήσεις για τον πρωινό καφέ, παρακαλώ. Παρατηρήσεις και παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις δεν έχω να κάνω. Γιατί? Για πρωινός καφές είναι καταπληκτικό. Τι εννοούμε, τι παίρνεις εδώ. Τώρα γίνει η πισέλη με στις λεπτομέρειες. Εγώ θα πω ότι. Καταρχάς ο θρίαμβος στη Θεσσαλονίκη που θύμιζε προεκλογική συγκέντρωση και οι μεθέσεις σαρώσατε, σαρώσατε. Τα λέει όλα ο Περνάς κάτι που είδα στην αρχή του σημερινού πρωινού καφέ, αλλά όταν ήμουν σπίτι μου. Ήταν λοιπόν να επισφραγίσουμε τα φοβερά σχόλια για την επιτυχία της με το κλείσιμο της μιας χρονιάς του καφέ στον Αντένα. Δεύτερο, ότι... Ναι, ποια είναι η ερώτηση. Να σου πω κάτι. Καταρχάς να πω κάτι εγώ. Λοιπόν, ότι έχω μια συνήθεια από παιδί. Όταν σηκώνομαι κάθε πρωί να ακούω μουσική από όταν πήγα ένα γυμνάσιο μέχρι σήμερα, μέχρι πριν από λίγους μήνες θέλω να πω, και την άλλαξα σχεδόν ριζικά αυτή τη συνήθεια και να μην ακούω πλέον μουσική, αλλά να βλέπω πρωινό καφέ, το δροσερό σου παρουσιαστικό, αυτή τη φρεσκάδα σου, τη γλυκύτητά σου κλπ. Εγώ δεν είμαι γλυκός. Αυτό είναι. Μα δεν μπορείς να το δεις. Ποια ώρα είναι. Ποια ώρα είναι. Ποια ώρα είναι. Εγώ είμαι 9.30 και μπορούσα να πέσει ο γάμος. Ποια ώρα είναι. Άσε με να ολοκληρώσω. Ποια ώρα είναι. Τρομερό. Λοιπόν. Διακοπές θα πάτε. Αυτά. Διακοπές θα πάτε. Σε κόψαμε. Διακοπές θα πάτε. Και τώρα με κόψαμε. Το αγαπάτε παπακαλώτα. Διακοπές θα πάτε. Διακοπές θα πάμε. Πού θα πάτε. Θέλετε να μας πείτε. Θα πάμε Μπαρμπέιτος. Μπαρμπέιτος. Να τα λεφτά Γιώργο. Εμείς πού θα πάμε Γιώργο. Σε ένα κοντινό νησάκι θα πάμε. 10 μέρες. Λοιπόν, να συνδεθούμε με το στούντιο 1 του Αντένα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε μετά από ένα λεπτό στο πρωινό καφέ.